Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου απόψε η Old Firm αντιμετωπίζει τα Άνω Λιωσιά στο πλαίσιο της εξαγωνιστικής της Summer Development League. Το παιχνίδι μας μόλις ξεκίνησε με την Old Firm να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση και τον Καρελόπουλο να στοχεί στην πρώτη σου προσπάθεια για την ομάδα του. Άλλο ένα σούτ από τη γωνία για τρεις πόντους, άστοχο και αυτό από τον Καλαμπάκο. Παραμένει το 0-0 έπειτα από αυτές τις δύο προσπάθειες των σημερινών γηπεδούχων. Από τη μία η Old Firm, η οποία μετράει 4 νίκες και μία ήττα μέχρι στιγμής το καλοκαιρινό πρωτάθλημα, κόντρα στα ήττα Ανολιώσια που έχουν 5 νίκες και καμία ήττα στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο τις αρχικές πεντάδες με Μακρύ, Ντρακώτη, Κανελόπουλο, Καλαμπάκο και Βασιλείου. Η Old Firm, η οποία θα ανοίξει και το σκορ με τρίποντο για το 3-0. Από την άλλη έχουμε Κολέγκα, Βαρβαρίδη, Καραμπούλα, Φρέρι και το τρίποντο τώρα από τον Πετρόπουλο, ο οποίος συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα ισοφαρίσουν σε 3-3. Μακρύς βγαίνει για να πάρει ο Κανελόπουλος, άνοιγε την μπάλα από τα χέρια του. Θα γίνει το κλέψιμο, προϋποθέσεις εμφυδιασμού εδώ για τα Ανολιώσια και θα έρθει και το καλάθι με τη γρήγορη επίθεση του Καραμπούλα, ο οποίος θα βάλει μπροστά την ομάδα του για το 3-5. Σουτ μέσης απόστασης, δεν θα βρει στόχο από τον Καλαμπάκο. Αρκετά δραστήρια ξεκινούν οι δύο ομάδες στο μάτι, θέλουν να τρέξουν, θέλουν να βγάλουν ενέργεια σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πετρόπουλος για τρεις τώρα και θα το βάλει. Ο Φρέρης πήρε το σουτ για το 3-8. Όχι, με συγχωρείτε, ο Βαρβαρίδης ήταν. Άστοχο τώρα σουτ για την Old Firm. Βάλα τον Καραμπούλα από το πλάι, εκείνος ευθοχή στον δίποντο για το 3-10. Τέταρτος πόντος για τον Καραμπούλα. Μακρύς τσεκάρει τις επιλογές, αφήνει αριστερά στον Κανελόπουλο. Μένει πάνω του ο Φρέρης, καλή άμυνα από τον Βαρβαρίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Η μπάλα κατέληξε εκτός και παραμένει στα χέρια της Old Firm. Ένα μακρινό τρίποντο στα 2 δευτερόλεπτα, αλλά είναι άστοχο. Πετρόπουλος κατεβάζει, δείχνει και το σύστημα στους συμπαίκτες του. Βάλα στον Βαρβαρίδη, νέο τρίποντο από τον ίδιο, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Καλαμπάκος πάει στις σταυρωτές. Πιέζεται, αναγκάζεται να βγάλει έξω στον Κανελόπουλο, του δίνει ξανά εκείνος. Καλαμπάκος είναι στη γωνία. Θέλει να ξεφύγει, περνάει την πάσα από την τρύπα, θα δεχτεί την τάπα από τον Καραμπούλα. Ο Μακρύς για τρεις τώρα το σούτ, ευστοχή ο Ντρακώτη για το 6-10. Νέο τρίποντο στο μάτς. Το τέταρτο μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που έχουν αγωνιστεί οι δύο ομάδες. Νέο σου τώρα μέσα και αυτό. Απίστευτα ποσοστά από τις δύο ομάδες. Καραμπούλας τώρα θα κάνει το 6-13. Έχουν ξεκινήσει ζεστά πίσω από τα 6-75 οι δύο αντίπαλοι. Καλαμπάκος. Φρέρης τώρα πάνω του. Καλαμπάκος συνεχίζει από μακριά, θα το πάρει. Φιλόδοξο σουτ
Μαζεύει το επιθετικό rebound του Βασιλείου, βλέπει απέναντι τον Dragotti, θα πάρει και αυτό στο σουτ για 3 πόντους. Νέο επιθετικό rebound του Μακρύ και καλά αυτή στην συνέχεια για το 8-13. Πρέρις τώρα περνάει το κέντρο. Παίζει με τον Καραμπούλα. Πιέζεται, βγάζει έξω στον Φρέρι, προσποιείται εκείνος για να περάσει από τον Κανελόπουλο για τρεις από την κορυφή, ως το φωτοσύν του κολέγκα. Καλαμπάκος. Μακρύς δεν είναι καλή πάση του για τον Βασιλείου, σώζει εκείνος την κατάσταση, θα πάρει και το σύν με το βήμα πίσω. Ανανέουν την προσπάθειά τους οι γηπεδούχοι. Καλαμπάκος εκεί δίστασε να πάρει το τρίποντο, παίρνει τώρα το δίποντο. Μακρύς δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound, την μπάλα καταλήγει εκτός. Και είναι για την Old Firm, η οποία θα προχωρήσει και στην πρώτη αλλαγή τώρα με τον Βασιλείου να κάθεται στον πάγκο και τον Κούτσικο να περνάει στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα. Καλαμπάκος παίρνει 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Old Firm. Καλαμπάκος δεν διστάζει να πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Δραγκώτη. Κούτσικος θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τρέρις καθαρίζει. Και αφήνει και τον Καραμπούλα ο οποίος πέρασε. Ανεβάζει τώρα ταχύτητα. Παπαρίδης Καραμπούλας πάνω το Κανελόπουλος ο οποίος τον εμποδίζει εκεί για λίγο. Καραμπούλας θα χάσει αλλά αντικανονικά. Έχει γίνει φάουλ από τον Κούτσικο. Φάουλ το οποίο είναι και το πρώτο στο μάτς. Μαρμαρίδης πήρε από τον Φρέρι, βάζει και πλάτη τον Καλαμπάκο. Θέλει να πάει κοντά, κόντρα σε δύο αντιπάλους, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Δεύτερο φάουλ τώρα ομαδικό από την Old Firm. Στέλνει στην γραμμή τον Βαρβαρίδη. Κοίτα από το πλάι, μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό rebound από τα αρκετά που έχει πάρει όλη την μέχρι τώρα στο μάτς. Αλλά δεν έφερε καλή αυτή η νέα επίθεση. Μαρμαρίδης ζήτησε και πήρε. Μεταφορά μπάλα από τον Βαρβαρίδη, αλλάζει κατοχή. Αλλαγή τώρα με τον Μπυρμπανάγο να περνάει στο μάτι για τα Ανολιώσια και τον Κανελόπουλο να αφήνει στον Dragotti και την περσιρά του σε μακρύ, ξανά Κανελόπουλος σε κάτι τις κινήσεις, πυροκούτσικος μπροστά από τον κολέγκα, ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Dragotti, θα κλέψει η φιλοξενούμενη ομάδα. Πετρόπουλος τώρα, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο του λεπτό της πρώτης περίοδου. Μπερδεύεται εκεί και χάνει ο Καραμπούλας, ο οποίος κλείστηκε από την αντίπαλη άμυνα. Κούτσικος τον Dragotti. Καλαμπάκος βρίσκει τον διάδρομο για να πάει προς τα μέσα, βγαίνει πάνω του ο Πυρπανάκος και θα κάνει το πρώτο φαουλ για τα Αναλιώσια. Έχουμε τώρα και το πρώτο time out της αναμέτρησης.
επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Καλαμπάκο να είναι στημένο στην γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει την δεύτερη για το 9-14. Πολέκας. Πετρόπουλος άφησε τον Βαρβαρίδη. Από τα δεξιά εκείνος Πυρβανάγος θα δεχτεί το κόψιμο. Καλαμπάκος, Δραγκώτη θα το πάρει, θα το βάλει. 12-14, με συγχωρείτε. Διαχειρός Δραγκώτη. Πλησιάζουν τους δύο πόντους οι γηπεδούχοι. Να ακόμα ένα τρίποντο στο μάτς. Πρέπει να κάτσουμε μετά να δω πόσα τρίποντα έχουν μπει μέχρι στιγμής. Το πρώτο δεκάλεπτο, για το οποίο μας απομένουν ακόμα ένα και 20. Άστοχος τώρα ο Πετρόπουλος, Μουγκαράκης, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Περνάει και από τον αντιπαλό του. Δεν φτάνει πάσα στη γωνία για τον Δραγκώτη, γίνεται πίσω από τον Ολιώσια. Πετρόπουλος κρατάει εκεί παρά την καταδίωξη από τους αντιπάλους. Ο Λέγκας αφήνει στον Καραμπούλα. Περνάει εκείνος, βρίσκει τρόπο να εκτελέσει. 12-16. Παίρνει το σκρίνο ο Καλαμπάκος από τον Κούτσικο. Θέλει να πάει προς τα μέσα, τα καταφέρνει, θα πετύχει και το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Πολύ ωραία εδώ προσπάθεια από τον Καλαμπάκο, ο οποίος θα μειώσει σε 14-16. Και θα πάει και στην γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Και θα φέρει το μάτι στον πόντο. Για το 15-16, μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Πετρόπουλος πιέζει ψηλά ο Μουγκαράκης. Πετρόπουλος πασάρει τώρα στον Βαρβαρίδη. Σηκώνεται εκείνος με ύψος στο σουτ, θα καταλήξει μέσα. 15-18. 10 δευτερόλεπτα για την Old Firm. Καλαμπάκος κοιτάει το ρολόι. 6 δευτερόλεπτα. Με φάουλ από τον Πυρπανάγο. Μόλις το δεύτερο για τα Νολιώσια. Το τρίτο, με συγχωρείτε. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Με 3,5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Καλαμπάκος παίρνει, προσποιείται. Δεν σουτάρει ο ίδιος, αφήνει στον μακρύ από κοντά εκείνος. Αστοχή. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Με τα Νολιώσια να διατηρούν το προβάδισμά τους και να προηγούνται 15-18. Επιστροφή για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει μπροστά τα Νολιώσια με 15-18. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε 6 τρίποντα συνολικά από τις δύο ομάδες. Από 3 είχαν Old Firm και Νολιώσια. Θα πήγαν αρκετά καλά, πίσω από τα 6-75. Εδώ θα γίνει το λάθος από τα Νολιώσια. Αυτός ο Παχούλης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Μια πρόσωπα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βλέπω και τον Τσαντόβ έχει περάσει το μάτς. Ο Παχούλης και ο Ρουχωτάς. Καλαμπάκος από το πλάι. Αστοχή. Η μάχη του rebound βγάζει με τις τεστούς φιλοξενούμενους. Με τον Παχούλη να κατεβάζει για να περνάει τον Παπαδιά, ο οποίος είναι ακόμα ένα νέο πρόσωπο για τα Νολιώσια. Τρίποντο τώρα από τον Καραμπούλα. 15-21. Ακόμα ένα τρίποντο έχετε να προσθεθεί στη λίστα
παιχνιδιού. Σώξουμε εδώ από τον Καραμπούλα, ο οποίος έρχεται και να εμποδίσει κάπως τον Ντραγότη να το κάνει να χάσει την ισορροπία του, αλλά έκανε το πρώτο μαδικό για την ομάδα του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλαμπάκος αφήνει έξω στον Μουγκαράκη. Ξανά Καλαμπάκος. Το τρίποντο δεν είναι καλό, καταλήγει έρβολη προσπάθεια. Χειροκροτήμα τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων για αυτή την ακόμα μία άμυνα που βγήκε από την ομάδα, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται στο συν 6. Παπούλης. Μουγκαράκης κολλημένος πάνω του. Παίρνει το σκρίνο ο Παπούλης για να πάει προς τα μέσα. Μπαλά έξω στον Καραμπούλα. Με φάουλο από τον Ντραγότη. Πρώτο ομαδικό και για την Ουφίρμ. Πήρε ο Καραμπούλας. Θα φουλείς για τρεις άστοχους. Μουγκαράκης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Καλαμπάκος ξανά για Μουγκαράκη. Νέο τρίποντο για την Ολφύρη με έξω και αυτό. Χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Γηπεδούση. Θέλει να απελευθερωθεί εκεί ο Παπαδιάς. Την αντίπασα δεν μπορεί να την συγκρατήσει ο Ρουφωτάς. Δεν γλίτωσαν το λάθος εδώ τα Αναγιώσια. Ντραγκώτη στον Κούτσικο. Μουγκαράκης αλλάζει κατεύθυνση, κλείνεται από δύο, Κούτσικος. Καλή άμυνα, ακόμα μια από τα Αναγιώσια. Με τον Παχούλη να πετάει εκτός την μπάλα και να αφήνει 5 δευτερόλεπτα στην Old Firm. Ντραγκώτη στην επαναφορά. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι γηπεδούχοι. Καλαμπάκος θα πάρει το σουτ για δύο. Ούτε τώρα θα βρουν στόχο οι γηπεδούχοι. Παραμένουν στο 15. Θα γίνει το λάθος εδώ. Διορθώνει ο Παπούλης. Πιέζουν οι γηπεδούχοι. Δεν υπάρχει φάουλ. Μουγκαράκη θα καθίσει τον πάγκο. Στη θέση του επέστρεψε ο Κανελόπουλος. Καραμπούλας. Πετύχει το καλάθι, 15-23. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Καραμπούλα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Νωρίτερα πέτυχε το τρίποντο για το 15-21. Τώρα έστειλε την ομάδα του στο σύν 8. Ακόμα χωρίς αντίδραση η Old Firm. Καλαμπάκος θα περάσει, θα πάρει το φάουλ. Τον βρήκε εκεί στο πρόσωπο ο Καραμπούλας, ο οποίος πάει τώρα να δει αν είναι καλά ο αντίπαλός του. Είναι δύο βολές για τον Καλαμπάκο, ο οποίος μπορεί τώρα να βρει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα το κάνει με την πρώτη προσπάθεια, 16-23. Μέσα και η δεύτερη για το 17-23. Καραμπούλας
Παπαδιάς, παίρνει ξανά τον Καραμπούλα. Από τα δεξιά προσποιείται ο Ρουχωτάς, δεν θα έρθει το καλάθι. Θα έρθει το επιθετικό rebound από τον Παπαδιά. Έχουμε κατοχή για την Old Firm, όπως λέει ο ρέφερι. Ο Παπαδιάς εδώ ζητάει εξηγήσεις. Ωστόσο η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μπορούν τώρα να μειώσουν και να πλησιάσουν το αποστοσόρ. Καλαμπάκος. Είδε τον Τρακώτη, δεν έφτασε εκείνη η μπάλα, Καλαμπάκος διορθώνει. Τρακώτη θα το πάρει από την κορυφή μέσα με το ταμπλό, 20-23. Ποτάς, Τσατόβ, Παπαδιάς κόντρα σε δύο, θέλει να περάσει, απλώνει το χέρι του Κούτσικος, θα γίνει το κλέψιμο. Ξανά ο Παπαδιάς υποπέφτει σε ένα φάουλ, σε ένα λάθος, με συγχωρείτε, σε ένα φάουλ. Ας το φωτό σου του Ντραγκώτη, ο οποίος πήρε και δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Πίεση από τον Κανελόπουλα, την κανονικά απλώνει το χέρι του και κάνει το φάουλ. Με 20-23, υπερθυμίζω το σκορ από δύο ομαδικά οι δύο ομάδες. Τζατόβ. Αχούλης. 8 δευτερόλεπτα για τα Νολιώσια. Αφούλης αφήνει στον Παπαδιά. Πάει για να ξαναπάρει ο ίδιος για να εκτελέσει, γιατί θα δύναμο το σουτ. Μάλλον ο Καλαμπάκος. Σε φεύγει εκεί από την πίεση για να περάσει στο κέντρο. Κανελόπουλος. Μπροστά του όρου Χωτάς. Τώρα πάει ο Παπαδιάς, θα πάρει το τρίποντο ο Κανελόπουλος. Βγήκε και βγήκε η μπάλα. Μαζεύει ο Μακρύς το επιθετικό rebound και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 22-23 στο πόντο, πλησιάζουν και πάλι οι γηπεδούχοι με 3,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του μηχρόνου. Γυρίζει ο Καραμπούλας, θα πετύχει το καλάθι, 22-25. Πολύ ωραία κίνηση από τον παίχτη των Ανολιωσίων. Έχουμε φάουλ τώρα από τον Παχούλη. Μαρμαρίδης επιστρέφει στο μάτς. Ενώ ο Ανδρεάδης πέρασε στο παιχνίδι για την Old Firm. Καλαμπάκος τσεκάρει την κίνηση του Ντραγκώτη, παίρνει τώρα το screen για να εκτελέσει για τρεις, δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων με τον Πετρόπουλο. Να περνάει ωραία εκεί από τον Κούτσικο. Δείχνει τώρα το σύστημα. Πετρόπουλος, με συγχωρείτε, Ρουχωτάς θα χάσει. Ανδρεάδης. Κάνει μέχρι το τέλος ο Ντραγκώτη. Ο Ντραγκώτη ήταν. Τσατόβ, αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα για τα Νολιώσια, επιτρέπουν σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Ανδρεάδης, Μαρμαρίδης. Φινεί έξω ο Πετρόπουλος, θα το πάρει το σουτ. Στο σίδερο η μπάλα και στα χέρια του Μαρμαρίδη. Στην συνέχεια, Πετρόπουλος και πάλι. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο, Τσατόβ παλεύει και κοντά σε τρεις. Ανδρεάδης, ο Ντρακώτη για να καθαρίσει την φάση. Δεν άλλαξε το 22-25 έπειτα από τις απανότητες επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Καλαμπάκος τώρα, πάει ο Τζατόβ πάνω του, Κούτσικος είναι εκεί για να του δώσει το screen. Καλαμπάκος θα το πάρει από μακριά, δεν θα έρθει το καλάθι. Μαρμαρίδης, θέλει να περάσει καθαρή άμυνα από τον Καλαμπάκο, καθαρό κλέψιμο. Κανελόπουλος τώρα χάνει για λίγο την μπάλα, θα κλέψει ο Τζατόβ και θα γίνει και το φάουλ. Από τις νευρικές οι τελευταίες στιγμές.
και για τις δύο ομάδες. Προσπαθούν εκεί βιαστικά, θα έλεγα, να προχωρήσουν στις προσπάθειές τους οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Και έτσι έχουν υποπέσει σε κάποια λάθη, ενώ έχουμε και το time out τώρα από την Old Firm. Ένα και 16 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο συν 3 τα Νολιώσια που παραμένουν μπροστά, κρατάνε τα ενία στο σκορ. Στο Τρόπουλος εδώ παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Προσποιείται για να περάσει ο Παπαδιάς. Πήγε εκεί με ένα αεροπλανικό, μήπως μπορέσει να πετύχει και το καλάθι. Δύο βολές για τον ψηλό των νεάνων λιωσίων. Τέταρτο ομαδικό για την Old Firm, το τελευταίο που είχε να δώσει στο δεκάλεπτο. Εκτελεί τώρα την δεύτερη μέσα. 22-26. Στήριγμα εδώ για να δώσουν κάποιες εξηγήσεις στον προπονητή της Old Firm. Συνεχίζουν να τα λένε οι δυο τους. Τώρα είναι έτοιμα όλα να συνεχίσει η δράση. 57 δευτερόλεπτα μέχρι την ανάποπλα. Καλά, Μπάκος κατέβαλε αργά αργά. Βασιλείου έδωσε το screen. Καλά, Μπάκος πήρε το φάουλ. Τώρα ακούω ότι έχει πάει στην επαναφορά. Καλαμπάκος. Παπαδιάς τώρα πάνω του, το άφησε λίγο χώρο, πήρε το σούτο. Καλαμπάκος σας όχισε. Ο Ποτάς. Πετρόπουλος. Κανάγια Ρουχωτά. Βαρβαρίδης θα εκτελέσει υποπίεση, πήγε πάνω του Βασιλείου. Αστόχησε ο Βαρβαρίδης, μάζεψε ο Πετρόπουλος. 9 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Παπαδιάς με πλάτη, θα το έχει πάει στη γωνία. Πήρε το φάουλο ο Παπαδιάς από τον Ανδρεάδη. Είναι το πέμπτο για την Old Firm και έτσι είναι και βόλες παράλληλα για τον Παπαδιά. Έτοιμος στην γραμμή ο Παπαδιάς για να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο, θα τη χάσει. Θα χάσει και την δεύτερη. 2 δευτερόλεπτα τώρα για τον Καλαμπάκο, ο οποίος θα εκτελέσει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, εντελώς από το σουτ. Και έτσι έχουμε και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τα Νολιώσια να πηγαίνουν στην ανάπαυλα έχοντας το προβάδισμα στα χέρια τους και το σκορ να δείχνει 22-26. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, 22-26. Δείχνει ο φωτεινός πίνακας στο συν 4 η φιλοξενούμενη ομάδα, τα Νολιώσια. Ενώ η Old Firm συνεχίζει την προσπάθειά της από το ξεκίνημα του παιχνιδιού
μήπως μπορέσει και πάρει το προβάδισμα στα χέρια της. Θα βρει ακόμα μια ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Με τον Καλαμπάκο να παίρνει από τον Κανελόπουλο, του δίνει το σκρίν ο Μακρύς. Καλαμπάκο συνεχίζει, πασάρι, ωραία στον Μακρύ, τρομερή ασίστα από τον Καλαμπάκο. Του ανοίγει το μισοκαλάθι. 24-26 τώρα, στο τρίποντο πλέον. Το μάτς με τον Πετρόπουλο. Πιέζεται από τον Κανελόπουλο, Βαρβαρίδης. Πετρόπουλος γιάνει πάνω τον Τραγκώτη. Θα το πάρει ο Καραμπούλας στο σουτ. Κανελόπουλος οργανώνει. Καλαμπάκος. Αντίθετα από το σπίτι του Κανελόπουλου. Θα το πασάρει τώρα για να το πάρει εκείνος από την κορυφή. Θα εκτελέσει για 3-27-26. Προβάδισμα για την Old Firm. Διαχείρος Κανελόπουλου. Πρώτο προβάδισμα έπειτα από το 3-0 στο ξεκίνημα του μάτς για τους γηπεδούχους. Όλο από τον Ντραγκώτη εκεί στην προσπάθεια του Καραμπούλα να γυρίσει. Χαμηλά είναι το φάουλ, δεν προλαβαίνει να πάρει τα βήματα ο Καραμπούλας. Φρέρης στην επαναφορά, ψάχνει συμπαίκτη. Ο Λέγκας πήρε. Πιέζεται από δύο, τον χτύπησε καλύτερα εκεί στο πρόσωπο ο Καλαμπάκος, νομίζω εκεί κατά λάθος. Τον βρήκε με το χέρι του. Φρέρης ξανά στην επαναφορά, αυτή την φορά από το πλάι. Καραμπούλας αμέσως εκεί, εκτέλεση. 27-28. Καλαμπάκος. Πάλι από τον Φρέρι χαμηλά έγινε η παράβαση όπως λέει ο ρέφερι. Πρώτο ομαδικό για τα Νολιώσια. Βασιλείου. Καλαμπάκος βρίσκεται στο παρκέ. Από πάνω του ο κολέγκας ο οποίος του κάνει δύσκολη τη ζωή. Θα πέσει και πάνω του. Κατοχή. Κατοχή για την Old Firm. Όχι για τα Νολιώσια. Με συγχωρείτε. Πετρόπουλος. Πέρασε στον Βαρβαρίδη, πήρε ξανά ο Πετρόπουλος, θέλει να πλησιάσει, δεν βρίσκει χώρο όμως. Καραμπούλας τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, θέλει να σουντάρει εκεί, να φτάσει κοντά στην ρακέτα ο Βασιλείου. Θα κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το τέταρτο, γρήγορα συμπληρώθηκαν τα 4 φάουλ για την Old Firm. Με μόλις 2 λεπτά. 20 δευτερόλεπτα να έχουμε διανύσει στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο 7-30 έχουμε και τεχνική ποινή στον προπονητή της Old Firm, ο οποίος συνέχισε τις διαμαρτυρίες του στον ρέφερι. Πολύ από τον Καραμπούλα. 27-31. Thank you.
τα ομαδικά, με συγχωρείτε τώρα, διορθώθηκε. Στον φωτεινό πίνακα, Καλαμπάκο στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Λέγκας βγαίνει αντικανονικά πάνω του και κάνει φαουλ στο 1 δευτερόλεπτο. Καλαμπάκος μπροστά από τον Φρέδη, θέλει να το περάσει, Δραγκώτη στη γωνία. Είναι για 3 στο σούτ, ευστοχή. 30-31. Έχουμε τώρα μια διακοπή για να γίνει μια διευκρίνηση στην γραμματεία. Είναι κανονικά για 3 στο σούτ, 30-31 το σκορ στον πόντο και πάλι το μάτς. Πετρόπουλος. Βαρβαρίδης μπροστά από τον Βασιλείου, θα πάρει το σουτ. Το σίδερο πηδάει εκεί και παίρνει ο Κανελόπουλος στο rebound. Να δούμε αν θα περάσουν ξανά μπροστά οι γηπεδούχοι, θα πάρει το φάλο. Ο Κανελόπουλος μπορεί να το πετύχει από την γραμμή των Βόλων. Είναι το δεύτερο αυτό για τα Νολιώσια. Τρία υπερθυμίζω έχει όλη τη φύρμη μέχρι στιγμής. Έξω η πρώτη από τον Κανελόπουλο. Τρίτο με συγχωρείτε και για, και για τα Νολιώσια. Από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Μέσα η δεύτερη. 31-31. Βαρβαρίδης. Ο Λέγκας. Βαρβαρίδης ξανά. Καραμπούλας εκεί. Πάνω το Καλαμπάκος. 2 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Καραμπούλας. Εδώ πέρα να βιαστεί εκεί. Για να προλάβει και τον χρόνο. Τρίτο φαουλ για τον Καραμπούλα, τέταρτο ομαδικό για τα Νολιώσια. Θα καθίστερα στον πάγκο ο Καραμπούλας για να περάσει την θέση του Ρουχωτάς. Καραμπάκος λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Θα πάρει το δίποντο, θα στοχίσει, χαμένη ευκαιρία για να ανακτήσουν το προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Παραμένει το μάτι στην ισοπαλία. Βαρβαρίδης. Περνάει στον κολέγκα, έχει βάλει πλάτη εκείνο στον μακρύ. Θα τον νικήσει, όχι, δεν τα καταφέρνει. Κανελόπουλος από τα δεξιά. Πάει ξανά έξω. Κανελόπουλος παραμένει με την μπάλα στα χέρια, τώρα αφήνει στον Καλαμπάκο. Κολέγκας εκεί στο catch out. Ο Χωτάς τον πιέζει για να χάσει ο Καλαμπάκος, η μπάλα είναι εκτός και για την Old Firm. Διαφωνεί ο Πετρόπουλος. Η μπάλα είναι για τους Άσπους. Φρέρι στον πάγκο τώρα. Στο μάτς επιστρέφει ο Παπαδιάς. Ενώ και ο Μουγκαράκης σηκώνεται για την Old Firm, όπως και ο Κουτσικός. Ετοιμάζεται τώρα για να περάσει στο μάτς με την επόμενη διακοπή. Κανελόπουλος εκτελεί για 3. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Καλαμπάκος. Ακόμα μια ευκαιρία για να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι. Καλαμπάκος θέλει να πάει προς τα μέσα. Πασάρει εκεί στον αέρα, Βασιλείου στο παρκέ και ο Καλαμπάκος. Βασιλείου στα τυφλά βρήκε τον μακρύ. Στο 1 δευτερόλεπτο το τρίποντο από τον Κανελόπουλο, δεν βρίσκει στόχο. Βαρβαρίδης, ανεβαίνει κάπως η ένταση, Πετρόπουλος για 3, δεν το βάζει.
Βασιλείου κυνήγησε και μάζεψε. Αφήνει στον Κανελόπουλο για να κατεβάσει εκείνο. 4 και 15 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Κανελόπουλος με την ισοπαλία να παραμένει ακόμα στο μάτς. Καλαβάκος μακρύς βλέπει απέναντι τον Κανελόπουλο. Του πέρασε την πάσα, σούταρε εκείνος, αστόχησε. Παπαδιάς ψάχνει επιλογές. Θα κάνει το λάθος. Κράτησε παραπάνω από όσο θα έπρεπε και το πλήρωσε η ομάδα του. Προσπέρασμα τώρα για χειρός Κανελόπουλου. 33-31 απέφερε καρπούση η πίεση για την Old Firm. Δεύτερο προβάδισμα στο μάτς. Τρίτο αν συνοψίσουμε και το 3-0 στο πρώτο γαλάς που βρήκε η Old Firm. Τρίτο φάουλ για τον Πετρόπουλο. Τέταρτο φάουλ για τα Ανολιώσια, ενώ έχουμε. Όχι, με συγχωρείτε, ο Δρακώτη έκανε το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό και για την Old Firm, από 4 έχουν οι δύο ομάδες, ενώ έχουμε και το time out. (Συσχελίδι) 33-31 λοιπόν. Στο σύνδιο η Old Firm, η οποία έχει καταφέρει να περάσει μπροστά στο μάτς. Με 3 λεπτά ακόμα να απομένει στο τρίτο δεκάλεπτο. 14 λεπτό τώρα για τα Ανολιώσια. Βαρβαρίδης. Φαουλ από τον Κούτσι Κότσιτς, επιθετικό Ντραγκώτη. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά για την Old Firm. Και έτσι έχουμε βολές για τον Βαρβαρίδη. Κάτι πρώτη βολή θα βρει στο Στεφάνι. Θα βάλει την δεύτερη με το 33-32. Γκαράκης περνάει, πήγε εκεί με μια πάσα πίσω από την πλάτη να βρει τον Μακρύ. Δεν του βγήκε όμως αυτή η συνεργασία. Παπαδιάς πάσα αχώρητα κοιτάει τον Βαρβαρίδη. Θα γίνει το λάθος και από τα Ανολιώσια. Δρακώτη αφήνει στον Μουγκαράκη. Πάει προς τα μέσα εκείνος, επιλέγει ξανά τον Δρακώτη. Θα πάρει το τρίποδο εκείνος, κυλάει στο Στεφάνι μπάλα και καταλήγει εκτός. Μετρόπουλος κρατάει παρά την πίεση του Κούτσικου. Του Γκαράκη τώρα πάει πάνω του Βαρβαρίδης. Δίνει το σκρίνο ο κολέγκας Πετρόπουλος. Το έδαφος ο Μουγκαράκης, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό φάουλο από τον Πετρόπουλο. Αποτυχημένες προσπάθειες να ανακτήσουν το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Διατηρούνται μπροστά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να πάρουν και μια μικρή διαφορά. Καλαμπάκος, ωραία, και αποφεύγει τον κολέγκα. Θα δώσει και στο Μακρύ. Τρομερό καλάθι. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Καλαμπάκου. 35. 32. Πετρόπουλος, Βαρβαρίδης. Βαρβαρίδης κρατάει. Το φάουλ θα γίνει από τον Κούτσικο. Το Βαρβαρίδης θα πάει ξανά στην γραμμή. Νωρίτερα εξέχισε μόλις μία βολή. Να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει τώρα στις δύο προσπάθειες που του δίνονται. Χάνει την πρώτη, παραμένει το 35-32. Θα βάλει την δεύτερη.
από τις δύο βολές από τον Βαρβαρίδη. Κούτσικος, βγαίνει ο Μουγκαράκης, τον είδε. Μουγκαράκης με ψηλότερο αντιπαλλονάδο, μας θα τον πάει στα πόδια. Δύσκολο εκεί, δύσκολη προσπάθεια από τον Μουγκαράκη. Θα είναι 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πετρόπουλος. Πέρασε ο Βαρβαρίδης, πήγε προς τα μέσα με δύναμη, μαζεύει, ο κολέγκας ανανεώνει, αλλά θα γίνει το κλέψιμο. Δραγκώτη τώρα βγάζει προς την ομάδα του, τον ανακόπτει αντικανονικά ο Πετρόπουλος και θα κάνει το πέμπτο φάουλ για τα Ανολιώσια και θα στείλει τον αντίπαλό του στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει για το 36-33. Πετρόπουλος πιεζόμενος από τον Μουγκαράκη, άφησε τον Ρουχωτά. Λέγκας. Φάουλ από τον Μακρύ. Ευκαιρία του κολέγκα τώρα να πάει στις βολές για να φέρει δύο εύκολους πόντους στην ομάδα του. Θα χάσει την πρώτη. Χάσει και την δεύτερη. Συνεχίζεται η αστοχία στην πλευρά των Ανολιωσίων από την γραμμή των βόλων. 15 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στην διάθεση της Old Firm. Καλαμπάκος του δίνει επιλογή για στην Μακρύ ψηλά. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλαμπάκος στα 3 δευτερόλεπτα. 2-1, θα αναλάβει ο ίδιος την εκτέλεση για 2 πόντους. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλάθιου. Λίγο ήθελε εκεί η προσπάθεια. Φίναλ λοιπόν και ο τίτλος του 10 λεπτού, 36-33, μπροστά η Old Firm, η οποία θα κλείσει προηγούμενη το 10 λεπτό, καθώς βρίσκεται στο συν 3. Πήγαμε και στο 4ο δεκαλεπτό της αναμέτρησης. Δραγκώτη, γρήγορη επίθεση από την Old Firm, αλλά όχι και έστωχε. Στο έδαφος ο Καλαμπάκος. Ο Καλαμπάκος με 6 πόντους μέχρι στιγμής στο μάτς και 6 rebound. Το σκόρ μέχρι στιγμής ο Δραγκώτη για την Old Firm, ο οποίος μετράει 13 πόντους και 4 rebound, ενώ από την άλλη με 21 πόντους ξεχωρίζει ο Καραμπούλας από τα Ανολιώσια. Ο Καραμπούλας ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτς. Θα παντιάσει, θα πάρει το φαουλ από τον Μακρύ, ο οποίος τα ακούει και από τον προπονητή του. Από κοντά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Παπαδιά. Μουγκαράκης. Μακρύς επιλέγει να παίξει με τον Μουγκαράκη. Θα βγει το pick and roll, πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραία συνεργασία.
38-33. Καραμπούλας. Παπαδιάς περνάει, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επιμένει ο ίδιος, καλάθι και φάουλ. Πήρε κάτι καλύτερο στη συνέχεια. 38-35. Από τον Παπαδιά, δεν ξέρω αν χτύπησε στο μάτι του, αν είδα καλά. Το μάτι του πρέπει να κράταγε. Παραμένει εκεί στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του. Σε 38-33. Είναι τώρα το σκορ, να δούμε αν μετράει κανονικά το καλάθι του Παπαδιά, ο οποίος σηκώθηκε τώρα και θα πάει και στην γραμμή των βολών. Ναι, μετράει κανονικά το καλάθι, 38-35 τώρα διορθώνεται το σκορ. Παπαδιά σε στοχή και στη συμπληρωματική βολή για το 38-36. Καλαμπάκος κλείθηκε, έχασε από τον Παφούλη, ο οποίος το έδειξε στον εφνιδιασμό. Ανοιχτό γήπεδο για τα Ανολιώσια, χαμένη ευκαιρία, πετάει την ευκαιρία που του δόθηκε ο Παφούλης για να ισοφαρίσει το ματς. Δραγκώτη, Καραμπούλας τώρα. Πιέζεται από τον Μουγκαράκη, θα το περάσει, περνάει και ο βρίσκει μπροστά του, φτάνει και μέχρι το τέλος, 38 όλα. Καλαμπάκος. Δραγκώτη. Με τα αριστερό, δεν τελειώνει καλά, μαζεύει ο Παπαδιάς. Να δούμε αν θα περάσουν ξανά μπροστά τα Ανολιώσια. Μπαρβαρίδης. Κρατάει. Πιέζει ο Κούτσικος, δεν θα κάνει το κλέψιμο και ο Βαρβαρίδης θα πάρει το φάουλ. Μια παρατήρηση στον προπονητή της Old Firm, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για αυτό το φάουλ που δόθηκε στον Βαρβαρίδη. Τρίτο ομαδικό για την Old Firm. Κανένα φαουλ μέχρι στιγμής για τα Ανολιώσια. Βαρβαρίδης πας απέναντι για τρεις στο σουτ. Μέσα Παπαδιάς. 38-41. Μπροστά και πάλι τα Ανολιώσια. Για δύο ήταν το σουτ τελικά. 38-40. Με πλάτη βγάζει έξω ο Μακρύς. Κούτσικος για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Δεν τα καταφέρνει. Καραμπούλας πιέζεται από τον Κούτσικο. Θα πασάρει τελικά στον Παχούλη. Ζητάει ξανά για να πάει προς τα μέσα με φόρα. Δεν θα έρθει το καλάθι. Επιμένει ο ίδιος. Θα πετύχει το καλάθι στην συνέχεια. 38-42. Στο συν 4 πλέον τα Ανολιώσια. Το momentum επιστρέφει στην δική τους πλευρά. Με την Old Firm να αναγκάζεται τώρα να καλέσει time out για να ηρεμήσει κάπως την κατάσταση, καθώς βλέπει τον αντίπαλό του να ανακτά ξανά την ψυχολογία του. με συγχωρείτε, 42. Με τα Ανολιώσια να έχουν ανακτήσει το προβάδισμά τους και να μετρούν ένα επιμέρους σκορ 2-9 στο 4ο δεκάλεπτο. Μόλις 2 πόντι σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά για την Old Firm στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι επί από το time out με τον Κανελόπουλο. Αφήνει στον Καλαμπάκο. Μακρύς. Κανελόπουλος.
Βρίσκει και την τρύπα της δι για το 40-42. Παχούλης. Παπαδιάς. Από το ίδιο σημείο που στόχισε νωρίτερα θα στόχισε τώρα. Παχούλης ακολούθησε τη φάση αλλά δεν μάθηκε το εξαιρετικό rebound. Καλαπάκος καθάρισε, 6-20 ακόμα για το τέλος. Σηκώνει το Γαλαπάκος, το παίρνει πάνω του. Βρίσκει σίδερο όμως. Καραμπούλας. Πάει προς τα μέσα, χτυπάει γρήγορα. 40-44. Μακρύς. Κανελόπουλος. Για τρεις, θα πάρει το φάουλ από τον Πετρόπουλο. Είναι τρεις βολές τώρα για τον παίκτη της Old Firm. Που έχει τώρα την ευκαιρία να φέρει ξανά το μας τον πόντο αν ευστοχίσει και στις τρεις. Πρώτη. Ευστοχή στην δεύτερη, 40-45, 41-44, με συγχωρείτε. Θα βάλει και την τρίτη, 2-3 για το 42-44. Μαχούλης χέρι με χέρι στον Πετρόπουλο. Καραμπούλας πάλι πάει προς τα μέσα. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Πήρε το φάουλ όμως. Το οποίο είναι και το πέμπτο για τον Κούτσικο, ο οποίος θα πρέπει να περάσει εκτός, δεν το έχει καταλάβει. Τώρα τον ενημερώνει, θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του περνάει ο Βασιλείου. Καραμπούλας τώρα για την δεύτερη. 42-45. Μακρύς. Καλαμπάκος. Αστόχησε στο τρίποντο. Πετρόπουλος. Στον Καραμπούλα κοντά στον Κανελόπουλο. Εκείνος ο οποίος Κανελόπουλος τώρα πάει πάνω στον Παχούλη και κάνει και το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα πέντε ομαδικά της Old Firm και στο τελευταίο τετράλεπτο του μάτς κάθε φάουλ θα είναι βολές για τους φιλοξενούμενους. Παχούλης δεν θα εκτελέσει καλά την πρώτη προσπάθεια. Μετράει κανονικά η δεύτερη. 42-46. Κανελόπουλος ψάχνει να δει με ποιον θα παίξει, επιλέγει τον Μακρύ. Παρακινδυνευμένη πάσα εκεί, δεν είχε πάρει καλή θέση ο Καλαμπάκος, ο οποίος ωστόσο παίρνει την μπάλα στα δικά του χέρια. Το φάουλ έγινε από τον Καραμπούλα, το οποίο είναι και το τέταρτο προσωπικό του. Καλαμπάκος. Βασιλείου, άφησε έξω, κυκλοφόρησε στην περιφέρεια η μπάλα για να πάρει το τρίπο τον Τραγκώτη και να πυροβολήσει. 45-46. Ξανά στο πόδι το μάτς.
3,5 λεπτά μας χωρίζουν μέχρι το φινάλε. Να δούμε τι άλλο. Θα δούμε στην αναμέτρηση. Βαρβαρίδης. Αστοχή, μαζεύει ο Κανελόπουλος. Μπορούν να περάσουν και πάλι μπροστά οι άσπροι, να έχουμε ακόμα μια εναλλαγή στο προβάδισμα. Κανελόπουλος για το προσπέρασμα, δεν θα έρθει. Μαζεύει ο Μακρύς. Δραγκώτη, πάει από τα δεξιά. Τον έχασε ο Παχούλης και έκανε το φάουλ. Διαμαρτύρεται και ο Παχούλης. Έχει μια παρατήρηση από τον ρέφερι. Ακόμα για την Ολφύρου με έχουμε σπίριγμα για φαουλ από τον Παχούλη. Θα καθίσει τον πάγκο εκείνος για να περάσει την θέση ο Ρουφωτάς. Καλαμπάκος. Κανελόπουλος, 5 δευτερόλεπτα. Καλαμπάκος θα πάρει το τρίποντο. Καταλήγει στο σίδερο η μπάλα. Βασιλείου στη δεύτερη ευκαιρία. Δεν φέρνει το καλάθος. Ρουφωτάς άφησε τον Βαρβαρίδη. Παγιά στο σκέφτει για λίγο να πάρει το τρίποντο. Θα πάρει το τρίποντο. Στο εκτός της Ευρωπαίας Βαρβαρίδης εκεί πήρε το θετικό rebound μπροστά από τον Βασιλείου. Καθαρή άμυνα από την Ολφίρμ. Κανελόπουλος. Αφήνει στον Καλαμπάκο, μακρύς στο σπίτι, πέφτει πάνω του. Αλλά όχι, έχουμε βήματα. Έγινε το λάθος εδώ από την Ολφίρ. Βρήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, 45-46, όλα ανοιχτά ακόμα στο μάτσο. Πετρόπουλος πιέζεται από τον Κανελόπουλο. Στο σπαθί και να ξεφύγει από μακρύ και Κανελόπουλο. Τελευταίος θα του κάνει το φάουλ και θα τον στείλει στις βολές. Καραμπούλα θα τη βάλει. 45-47. Μέσα και η δεύτερη. 45-48. Ανεβάζει τα κοίτα ο Καλαμπάκος, πάει προς τα μέσα εκεί πιεζόμενος, αστοχή. Μαζεύει ο Παπαδιάς, παίρνει και το φάουλ. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Άνω Λιωσίων. Καθώς αυτό το φάουλ στέλνει τον Παπαδιά τώρα στην γραμμή και του δίνει την ευκαιρία να στείλει την ομάδα του στο συν 5 σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο με 1.40 ακόμα να απομένει στο μάτς. Μέσα η πρώτη, 45-49. Θα βάλει και την δεύτερη, αλάνθαστος για το 45-50. Διαφορά 5 πόντων τώρα στο μάτς. Καλαμπάκος, Λαγκώτη στη γωνία, θα το πάρει το σουτ. Αστοχή και η μπάλα καταλήγει εκτός. Η πλάστικα γέννη προς τα Άνω Λιώσια τώρα. Καραμπούλας. Θα γίνει το κλείσιμο. Θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Κανελόπουλος μάζεψε. Είναι κόντρα σε αντιπάλους μόνο. Δεν κατάφερε εκεί από κοντά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αλλά δεν κατάφερε επίσης τα νελιώσια να καθαρίσει και το rebound. Βγήκε άμυνα αρχικά από τους φιλοξενούμενους, αλλά η Ολφύρμ έχει άλλα 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. Ο
επαναφορά. Μπαλά φτάνει στον Τραγκώτη. Καλαμπάκος. Περνάει από τον Καραμπούλα. Δύο αντίπαλοι μπροστά του. Βασιλείου από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Παπαδιάς καθάρισε το rebound. Έχει φύγει μπροστά ο Ρουφωτάς. Ανοιχτό γήπεδο και ανενόχλητος αφήστη μπάλα στο καλάθι. 45-52. Και κάπου εδώ τα πράγματα γίνονται έτσι όπως τα θέλουν οι φιλοξενούμενοι. Κανελόπουλος διάζεται τώρα η Ολφίρμ Βασιλείου εκεί, θα στοχίσει από τα δεξιά, 47-52. Φαουλ γρήγορο στον Βαρβαρίδη ενώ μπήκαμε στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Με τον Βαρβαρίδη τώρα να οδηγείται στην γραμμή. Θα βάλει την πρώτη 47-53. Βαρβαρίδης έτοιμος για την δεύτερη. Μέσα και αυτή. 47-54. Τα Ανολιώσια τώρα έχουν ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα. Και έχουμε και το time out από την Ολφίρμ για να σχεδιάσει την στρατηγική της σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα που απομένουν στο μάτς. Τα Ανολιώσια διατηρούν στα χέρια τους ένα πολύ καλό προβάδισμα 7 πόντων με 47 δευτερόλεπτα ακόμα να απομένουν στο μάτς. Ολφίρμ τώρα στην επίθεση με τον Κανελόπουλο. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Ρουφωτά. Μπολές τώρα από τον Δραγκώτη. Αυτός θα πάει στην γραμμή. Βάλει την βολή ο Δραγκώτης, 48-54. Θα βάλει και την δεύτερη 49-54. Ακόμα ένα γρήγορο φάουλ από τον Δραγκώτη. Είναι το τέταρτο δικό του. Η βολή από τον Βαρβαρίδη, 49-55. Μέσα και η δεύτερη, 49-56, με απόλυτη ψυχραιμία ο Βαρβαρίδης. Στοχή και στις δύο βολές, ενώ έχουμε ακόμα ένα time out. Στα 3 δευτερόλεπτα ακόμα. 49-56, ποιος είναι αυτά παραμένει. Η φιλοξενούμενη ομάδα, Κανελόπουλος εκεί. Δεν μπόρεσε να τελειώσει την φάση καλά. Καραμπούλας φεύγει στον εφημεδιασμό. Με το δεξί, με απόλυτη ψυχραιμία θα τελειώσει νομίζω το μάτς. 49-58 πλέον. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την Ολφίρμ, η οποία θα στοχίσει και στο τρίποντο με τον Καλαμπάκο. Και έτσι θα φτάσουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Δεν πέρασε το κέντρο ο Παπαδιάς. Διαδικαστικά εκεί έπρεπε να σφυρίξει ο ρέφερι. Δεν νομίζω πως υπάρχει διάθεση να γίνει κάποια επίθεση. Θα κρατήσουν οι γηπεδούχοι, δεν θα εκτελέσουν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι του ματς. Νίκη λοιπόν για τα Ανολιώσια, ακόμα μια η έκτη σερή. Δεν θα ηττηθούν ούτε σήμερα οι σημερινοί φιλοξενούμενοι, θα πάνε πλέον στο 6-0, ενώ από την άλλη ο Ολφίρμ θα βάλει τέλος στη σερίτη και θα γνωρίσει την δεύτερη ήττα
Και θα πέσει στο 4-2. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου. Ολφύρμ Ανελιώσια 49-58.